Σήμερα νομίζω είναι μια μέρα ορόσημο σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με όλα αυτά που βιώνει η ελληνική κοινωνία το τελευταίο διάστημα. Αν κανένας απομονώσει όλα αυτά που συμβαίνουν σε ό,τι έχει να κάνει με το παιδί τους τελευταίους μήνες, λίγο παλαιότερα, αν γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο, θα δούμε ότι είχαμε εκτενείς αναφορές και καταγγελίες σε ό,τι έχει να κάνει με την κακοποιημένη γυναίκα, με την κακοποίηση γενικότερα στην Ελλάδα, με αριθμούς οι οποίοι αυξήθηκαν ραγδαία και βρεθήκαμε κάποιοι εκτός απρόοπτου και σκεφτόμασταν ξαφνικά τι συμβαίνει στην κοινωνία μας. Τα στόματα έκλειναν. Οι γυναίκες οι οποίες δεχόντουσαν τη σκληρή βία, την ενδοοικογενειακή βία όπως την έχουμε ακούσει, συνήθως έθαβαν μέσα τους εσωτερικά όλα εκείνα τα οποία περνούσαν. Όμως σήμερα είναι μια ημέρα η οποία έρχεται προκειμένου να ανοίξει στόματα σιγά σιγά και να επηρεάσει εκείνες οι γυναίκες οι οποίες κακοποιούνται να μιλήσουν στους δικούς τους ανθρώπους, να μιλήσουν σε δομές, να μιλήσουν στην ελληνική αστυνομία και στις αρχές προκειμένου να εξέλθουν το Γολγοθά τον οποίο βιώνουν το βάναυσο αυτό Γολγοθά στο σπίτι τους καθημερινά. Δέχτηκα αυτό εδώ το δώρο και είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα διότι θα ανοίξουμε και μια εξαιρετική συζήτηση, διότι θέλουμε σήμερα μαζί να σπάσουμε τη σιωπή όλων εκείνων των γυναικών οι οποίες βιώνουν όσα προείπα. Θα βάλουμε τρίποντα στη ζωή για να σπάσουμε τη σιωπή. Ένα σύνθημα το οποίο αφομοίωσαν σε μια πολύ δυνατή, ηχηρή προσπάθεια κάποιοι άνθρωποι στην πόλη μας, προκειμένου να στείλουν τα δικά τους μηνύματα με αφορμή την 25η, γιατί σήμερα δεν είναι μόνο Black Friday, έτσι όπως συνηθίζουμε να το αναφέρουμε τις τελευταίες μέρες, αλλά είναι μια μέρα παγκόσμιου βεληνικούς που έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η κακοποίηση στη γυναίκα θα πρέπει να σταματήσει, θα πρέπει να μπει ένα stop. Γι' αυτό το λόγο και με αφορμή ένα εξαιρετικό αγώνα μπάσκετ γυναικείων ομάδων στην πόλη μας, το Διαγνωστικό Κέντρο Ηρόδοτος, ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων, αλλά και ο Όμιλος Ιατρικής Φροντίδας Cretan Medicare, δημιουργούν από κοινού μία προσπάθεια και οργανώνονται προκειμένου να στείλουν δυνατά μηνύματα το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Θέλω ευθύς αμέσως και σπέβδω να καλωσορίσω την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, την πρόεδρο του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Κυρία Παχιαδάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά που σήμερα θα μιλήσουμε για τη γυναίκα και που ξέρω ότι θα βοηθήσουμε πολλές γυναίκες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή στους τηλεοπτικούς δέκτες. Έχουμε πολλά να πούμε. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Άλλωστε τα λέμε τόσα χρόνια. Έτσι. Δεν είναι τώρα τελευταία. Η κακοποίηση δυστυχώς υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Πολλοί φοβούμε, όλοι φοβόμαστε. Άλλωστε το ζούμε καθημερινά, δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, μια παροδία της κοινωνίας. Είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε σοβαρά, γιατί δεν πάει άλλο. Πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι τόσα πολλά που γίνονται, πώς είναι δυνατόν να τα αντέχει κανείς. Οι άνθρωποι έχουν, δεν ξέρω, κάποια σκοτεινά σημεία μέσα στη ζωή τους, μέσα στην ψυχή τους, μέσα στην καρδιά τους, δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει πάντως. Κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Θα τα πούμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε, να καλωσορίσω, να μου δώσετε λίγο χρόνο και βεβαίως την εκπρόσωπο από το Διαγνωστικό Κέντρο Ηρόδοτος, την καλή φίλη τη Βάλια, την Μπούη. Βάλια, καλώς όρισες. Καλό μεσημέρι, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του Διαγνωστικού Κέντρου Ηρόδοτος. Μία προσπάθεια από αυτές που μας έχει συνηθίσει το κέντρο τα τελευταία χρόνια με το κομμάτι της εξωστρέφειας να επαληθεύεται για μία ακόμα φορά και ειδικά σε κοινωνικούς σκοπούς. Ακριβώς. Που έχουν να κάνουμε τη γυναίκα, έτσι. Ακριβώς, Λευτέρη, αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε και με την επιστημονική καθοδήγηση της κυρίας Κατερίνας Ανδριανάκη. Γιορτάζει και χρόνια σήμερα. Της πολλά να της πούμε τη κυρία Ανδριανάκη. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν το Διαγνωστικό Κέντρο Ηρόδοτος και το Cretan Medicare, η ιατρική φροντίδα Κρήτης, γνωρίζουμε ότι παρέχουν άριστες ιατρικές διαγνωστικές υπηρεσίες, όμως δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι σε όλο αυτό το τραγικό φαινόμενο που εξελίσσεται, παίρνει μορφή χιονοστιβάδας, μιλάμε για την κακοποίηση των γυναικών και πλέον η κορυφή του παγόβουνου θα λέγαμε ότι είναι οι γυναικοκτονίες. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι, θέλουμε και εμείς να ενώσουμε τη φωνή μας, προκειμένου όλες οι γυναίκες που κινδυνεύουν, που κακοποιούνται, να σπάσουν τη σιωπή. Και πώς θα το επιτύχουμε αυτό, το αποφασίσαμε μαζί με το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ομού Ηρακλείου να ενώσουμε δυνάμεις και να, μέσα από τον αθλητισμό αυτή τη φορά να περάσουμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Ο αθλητισμός κατεξοχήν ενώνει ούτως ή άλλως και στέλνει και πολυπίκυλα και πιο δυνατά μηνύματα πάντοτε μέσα του αθλητισμού. Και είναι και ένα υγιές κομμάτι της κοινωνίας, όχι τόσο αρρωστημένο θα έλεγα. Έτσι λοιπόν μέσα από τον αθλητισμό να περάσουμε αυτό το μήνυμα, όπως λέει και η μπλούζα, τρίποντα ζωής, σπάσε τη σιωπή και να καταλάβουμε
καταφέρουμε να οργανώσουμε αύριο έναν αγώνα μπάσκετ γυναικείων ομάδων μεταξύ του Ηροδότου και του Εργοτέλη. Ηροδότος Εργοτέλης στο γυναικείο κομμάτι του μπάσκετ και έχουμε και εκπροσώπους. Νομίζω έχουμε τις αρχηγούς των δύο ομάδων. Έτσι, να καλωσορίσω και την Ευγενία Μιχελιδάκη, η οποία είναι αρχηγός γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Ηροδότου. Ευγενία, καλώς όρισες. Δεν έχω κάτι με τα μάτια μου, απλά σας μπέρδεψα. Ευγενία, καλώς όρισες. Γεια σας και από μένα. Και να καλωσορίσω και την Αργυρό Γιαννακοπούλου, την αρχηγό της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Εργοτέλη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Και δεν μπορώ να μην ρωτήσω έτσι τα πρώτα σας συναισθήματα, γιατί αυτός ο αγώνας είναι διαφορετικός. Θα βάλετε άλλου χαρακτήρα τρίποντα. Σίγουρα. Και πόντους γενικότερα. Σίγουρα. Κοίταξε, τα πρώτα μας συναισθήματα είναι ότι σίγουρα είμαστε καλύτεροι στο μπάσκετ παρά να μιλάμε στην τηλεόραση. Οπότε από τώρα σας καλώ όλους, αύριο στο γήπεδο θα είμαστε καλύτερες. Μια χαρά όμως θα πάμε γενικά, με τηλεόραση. Ναι, είναι μια χαρά, εντάξει. Μάλιστα. Ευγενία. Η αλήθεια είναι πολύ σημαντικό όλοι να είμαστε εκεί σε κάθε αγώνα μπροστά, να προσπαθούμε όλοι να σπάμε τη σιωπή μας, να μιλάμε, να γινόμαστε πιο δυναμικές όλες οι γυναίκες, να προσπαθούμε για το καλύτερο, για τον εαυτό μας και έτσι κι εμείς μέσα από αυτόν τον αγώνα να δώσουμε δύναμη σε όλο... Σε εκείνες τις γυναίκες που μας ακούν, έτσι, που μας βλέπουν. Σε όλες τις γυναίκες που μας ακούν. Έτσι, να μιλήσουν επιτέλους. Έτσι. Να ξεστομίσουν τη λέξη βοήθεια, έτσι είναι, κυρία Παχιαδάκη, γιατί το να γνωρίζεις ότι σε επίπεδο χώρας μία στις τρεις γυναίκες έχει κακοποιηθεί τουλάχιστον σωματικά, μία στις δύο έχει υποστεί κάποια μορφή βίας και τρεις στις τέσσερις δεν έχουν καταγγείλει ποτέ περιστατικά. Δεν είναι και λίγο για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ανασκουμπωνόμαστε και να κάνουμε μία ανασύνταξη δυνάμεων και να απευθυνθούμε σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτές τις γυναίκες που υποφέρουν. Θα πρέπει να πούμε επιτέλους. 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 Το σιγά σιγά έχουν περάσει πολλά χρόνια για να λέμε σιγά σιγά. Τώρα πια πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο και να αποδεχτούμε ότι έχουμε κάνει λίγα πράγματα σαν πριν κοινωνία. Πριν 10 χρόνια νομίζω και βάλια και λόγω της δημοσιογραφικής ιδιότητας συζητούσαμε ενδεχομένως τα ίδια πράγματα. Έτσι, με αυτά που συζητάμε 10 χρόνια μετά. Και εμείς, ακόμα καμία αλλαγή. Εμείς τα μετρούμε 26. 26. Λέτε 10 χρόνια το 26. Άρα, γι' αυτό είπα ότι επιτέλους. Εμείς άλλωστε έχουμε ένα μότο που λέει «Στη βία η σιωπή δεν είναι χρυσός». Ανατρέπουμε δηλαδή αυτό που λέμε «Η σιωπή είναι χρυσός». Τελικά, δεν είναι πάντα σωστό το να λέμε ότι πρέπει να σιωπούμε. Ειδικά στην περίπτωση αυτή, ασφαλώς και δεν πρέπει. Και αυτό αναζητούμε. Αυτό φωνάζουμε, αυτό βγαίνουμε και λέμε ότι «Εντάξει, ελάτε». Υπάρχει βοήθεια. Κάποια χρόνια πριν, αυτά τα χρόνια που λέμε, η γυναίκα ήταν αβοήθητη. Δεν είχε πού να πάει. Δεν είχε ένα... Πού. Οι γονείς συνήθως έλεγαν, εντάξει, καλά, σε σπίτι σου, κάθε σπίτι σου, μια χαρά είναι. Συνεπικουρούσαν στο βάσανο το οποίο περνούσαν οι γυναίκες. Βεβαίως. Ήταν βάσανος αυτοί που περνούσαν. Και μαζί με τη γυναίκα, ο κύκλος, ο κρίκος ο οποίος υπάρχει, είναι το παιδί. Πάμε λοιπόν και ξεκινούμε, μιλούμε για οικογένεια. Μια οικογένεια όταν έχει ένα κακοποιητικό χαρακτήρα στο χώρο της, μέσα στην εστία της, όλοι υποφέρουν. Δεν υπάρχει κανείς που να μην υποφέρει. Αν οποιαδήποτε κίνηση βίας υπάρχει μέσα στο σπίτι, αυτή επηρεάζει όλα τα μέλη της οικογένειας. Σε μια Κρήτη με την πατριαρχική οικογένεια όπως την έχουμε στο μυαλό μας, σε μια Κρήτη και μια κριτική οικογένεια που έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία όλοι γνωρίζουμε. Οι αριθμοί τι λένε, τι φωνάζουν, κυρία Παχιαδάκη, τα ζείτε καθημερινά, έχετε την εποπτεία, έχετε εικόνες, γυναίκες οι οποίες έρχονται, χτυπούν την πόρτα του ξενώνα εδώ, του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων. Τι σας λένε και αν πέφτετε από τα σύννεφα ή αν επιβεβαιώνετε όλα αυτά τα οποία ακούγονται. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μια κοινότυπη ερώτηση αυτή που μπορεί να κάνει κανείς. Τι τραυματισμούς έχει ο καθένας. Υπάρχει το θέμα ότι ο καθένας μας κουβαλάει μαζί του τη δική του την ψυχή, η οποία είναι βαριά, είναι ελαφρότερη. Όμως όλα αυτά, επειδή ξεκινούν από μια οικογένεια, πάμε πίσω. Πάμε στα βιώματα. Πάμε στον καθένα που ζει, είτε θήτης είναι είτε θύμα. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο απ' όλα. Αν καταφέρουμε να φτάσουμε στη ρίζα του κακού, τότε θα πούμε ότι πετύχαμε κάτι.
διαφορετικά. Θα ερχόμαστε εδώ, θα λέμε τα ίδια πράγματα, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα και θα λέμε του χρόνου ελπίζουμε για καλύτερα. Βεβαίως πάντα η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, όπως λέμε. Πάντα ελπίζουμε. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Θα έρθω μετά, θέλω να δώσω το λόγο και στην Βάλια, να δούμε στο πιο πρακτικό κομμάτι. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να μας βλέπει μια γυναίκα η οποία δέχεται καθημερινά κακοποιητικές συμπεριφορές, ενδοοικογενειακή βία. Στο μέγεθό της, όπως την έχουμε όλοι στο μυαλό μας, αυτό που μπορεί να φοβάται να μπει στη διαδικασία να αποκαλύψει είναι το τι θα γίνει μετά. Το μετά είναι ένα καθοριστικό σημείο για τη γυναίκα η οποία θα βγει μπροστά. Τι γίνεται μετά. Ναι, μεν αποκαλύπτεις τι συμβαίνει στο σπίτι σου, μαρτυράς το Γολγοθά σου, το βάσανό σου, αλλά μετά προστασία στη γυναίκα, ο σύζυγος, η ποινή, όλα αυτά, το μέλλον της ψυχολογικό, σε προσωπικό επίπεδο. Δώστε μου λίγο μία παρένθεση, θέλω να κάνω με τη Βάλια την Μπούη και να ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι τελικά ένα διαγνωστικό κέντρο σαν τον Ηρόδοτο να λαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία. Φαντάζομαι, εισακούοντας και τις φωνές γυναικών που μπορεί να περνούν το κατώφλι ενός διαγνωστικού κέντρου, γιατί έχετε διασύνδεση με την κοινωνία, με τις γειτονιές. Έχουμε διασύνδεση, έτσι. Ακριβώς. Έχουμε διασύνδεση με την κοινωνία, με τις γειτονιές της Αλικαρνασσού και όχι μόνο, του Ηρακλείου φυσικά. Υπάρχει πρόβλημα. Θα το πω έτσι πολύ απλά. Υπάρχουν γυναίκες που δεν τολμούν ακόμα να μιλήσουν, που χρειάζονται βοήθεια. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε εμείς εδώ. Να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα ότι ποτέ δεν είναι αργά. Ακόμα και αν θεωρούν ότι δεν μπορούν πλέον να κάνουν κάτι, εγώ θεωρώ πως αυτό δεν υφίσταται. Μπορούν και δεν είναι μόνες τους. Δεν είναι μόνες τους πλέον σήμερα. Και θα ήθελα μόνο να σου πω ότι και σε αυτή τη δράση που έχουμε κανονίσει, έχουμε προγραμματίσει μαζί με το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων, έχουμε μαζί μας και την εστίαση. Μπράβο. Γιατί έχουμε τυπώσει 6.000 σουπλά, είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Έχουν διατεθεί ήδη Έχουν Βάλια διατεθεί στα... και σήμερα βρίσκονται σε όλα τα καταστήματα εστίασης του Ηρακλείου. 100 επιχειρηματίες είπαν ναι στην πρόσκλησή μας. Ήταν ένα ναι με ένα μεγάλο όχι στη βία κατά των γυναικών. Ακριβώς. Ωραίο αυτό που είπες. Ακριβώς. Ναι, λοιπόν, να συμμετέχουν σε αυτή την εκστρατεία κατά της πανδημίας της ενδοοικογενειακής βίας. Και έτσι, λοιπόν, σήμερα 6.000 σουπλά με ισόρυθμα σουβέρ έχουν τοποθετηθεί στα καταστήματα εστίασης του Ηρακλείου. Προκειμένου μέσα και από αυτή τη δράση, μέσα ο κόσμος δεν μπορεί, θα αναρωτηθεί. Να δείξουμε ακόμη περισσότερο ευαισθητοποίηση. Κάτι θα του καρφωθεί στο μυαλό. Πολύ όμορφη δράση. Πολύ όμορφη κίνηση. Έχει αξία να ρωτήσω και εσάς, βέβαια, κορίτσια, γιατί θα λάβετε μέρος σε ένα αγώνα που το μήνυμά του το έχουμε υπογραμμίσει όση ώρα μιλάμε. Έχει αξία να ρωτήσουμε τα νέα παιδιά. Τι παρατηρούν, τι βλέπουν, αν θα ήσασταν σε θέση να μπορέσετε να μιλήσετε τουλάχιστον, αν όχι σε προσωπικό επίπεδο, έτσι που έχουμε ποτέ να μην βιώσει κανένα κορίτσι ποτέ στον κόσμο κάποια μορφή βία, αλλά γνωρίζοντας ότι ένας γείτονας, ένας συγγενής, κάποιο δικό μας πρόσωπο βασανίζεται σωματικά, λεκτικά, ψυχολογικά, έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι κάνω τώρα? Κοίταξε, τώρα είναι πολύ δύσκολο αυτό που λες. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι αυτό το σπάσε τη σιωπή. Βέβαια, μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο αυτός ο άνθρωπος, είναι αυτό που λέγατε όλοι πριν, ότι τι σκέφτομαι μετά, το after effect. Θα το λύσουμε και αυτό με την κυρία Παχιαδάκη, ναι, σε λίγο αυτό. Εγώ προσωπικά δεν έχω βρεθεί σε κάποια τέτοια κατάσταση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μέσω του αθλητισμού, εγώ και η Ευγένεια τουλάχιστον σήμερα θέλουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα. Το να δίνουμε αγάπη, το να στέλνουμε αγάπη, το να ξεκινήσουμε με την αγάπη από μικρές ηλικίες, να έρθουν τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό, ανεξάρτητα αν είναι μπάσκετ, ποδόσφαιρο, οποιοδήποτε άθλημα. Φέρνοντας το παιδί κοντά στον αθλητισμό, μαθαίνει να σέβεται τον αντίπαλο, να σέβεται τον συμπαίκτη, να σέβεται τον συνάνθρωπο, τον απέναντί σου, τον δίπλα σου. Οπότε μέσω αυτού του σεβασμού, μετά χτίζεις και λίγο καλύτερα. Την προσωπικότητα. Μια προσωπικότητα. Τη συμπεριφορά σου. Και κατακρίνεις, ας πούμε, τις ακραίες συμπεριφορές οι οποίες καταλήγουν αργότερα σε βία, οποιαδήποτε μορφής, έτσι, δεν είναι μόνο η σωματική, λεκτική, ψυχολογική, κοινωνική. Ευγενία, φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ, έτσι, απόλυτα. Σε κάλυψε απόλυτα η φίλη σου. Με κάλυψε, τα είπε όλα. Μάλιστα. Κύριε Παχιαδάκη, πείτε μας λίγο, το μετά, το after effect που είπε προηγουμένως, τι γίνεται? Έρχεται μια γυναίκα, σας καταγγέλει, καθημερινά πέφτω θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς του συζύγου, του πατέρα, του θείου, ενός αγνώστου. Τι κάνετε? Υπάρχει μια διαδοτική σειρά
την οποία ακολουθούμε. Για πείτε μας, έχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν πρωτόκολλα πάντα για τα, στα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι. Ωστόσο, αν έρθει αυτή η γυναίκα, θα πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να στηριχτεί η ίδια στα πόδια της. Κυρίως, πρέπει εμείς να δώσουμε στη γυναίκα αυτή τη δύναμη να στηριχτεί στα πόδια της. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και αν ακόμα περνάει δυσκολίες στη ζωή της, στο σπίτι της κλπ. Δεν πρέπει να υποκύψει στο βάρος αυτό, το οποίο περνάει και ίσως το περνάει και πάρα πολλά χρόνια τώρα. Μην νομίζουμε ότι είναι χθεσινό ή προχθεσινό. Συνήθως πολλά χρόνια κρατιέται αυτή η συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων. Στην αρχή μπορεί να είναι έτσι γλυκιά κλπ. Σιγά σιγά εμφανίζεται. Υπάρχουν πάντα δείγματα. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Ο άνθρωπος μπορεί να κρύβεται αρκετό καιρό. Και αυτό που το είδαμε πάρα πολύ έντονα ήταν τα χρόνια της πανδημίας. Πολλοί άνθρωποι κρύβουν μέσα στον εαυτό τους κάτι το οποίο μέσα από τον τρόπο που μπορεί να βρουν. Δηλαδή, όταν τσακωθεί κάποιος με τη γυναίκα του, θα μπορεί να βάλει το σακάκι του να πάει στο καφενείο και να εκτονωθεί. Αν μείνει όμως στο σπίτι μέσα, αρχίζει η συμπεριφορά του να πραγματοποιεί την αληθινή του εικόνα, η οποία υπάρχει μέσα και πολλές φορές συγκριμένη. Εκεί λοιπόν είδαμε καινούργια πρόσωπα, καινούργιους τρόπους και καινούργιες συμπεριφορές ανθρώπων, οι οποίοι δεν το είχαν δείξει πιο μπροστά. Είδαμε λοιπόν, ήρθε ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή του ανθρώπου. Όχι μόνο των κακοποιητικών, αλλά γενικά στον άνθρωπο είδατε έχει αλλάξει πάρα πολλά. Μέσα λοιπόν εκεί, από εκεί, είδαμε ότι πρέπει να αλλάξουμε και κάποιους τρόπους με τους οποίους εμείς συμπεριφερόμαστε ή προσπαθούμε να βοηθήσουμε τη γυναίκα, είτε τον άντρα είτε αυτό το παιδί, γενικά την οικογένεια. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έχουμε μια τέτοια συμπεριφορά, θα πρέπει να δούμε ότι ο καθένας πρέπει να πάρει το δικό του μέρος και να τον ενδυναμώσουμε και να τον στηρίξουμε στη ζωή του, για να αντέξει οτιδήποτε περνάει. Γιατί μπορεί να είναι, δεν είναι μόνο η κακοποίηση, αυτό έχει παραμέτρους, πάρα πολλοί παράμετροι στη ζωή μας, στην περιφορά μας, στην καθημερινότητά μας, ακόμα και στην εργασία. Μία γυναίκα η οποία είναι κακοποιημένη, φυσικά και δεν μπορεί να έχει τη συμπεριφορά, τη νορμάλ, εφόσον στο σπίτι της υπάρχει τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει μια πίεση. Ο φόβος δε είναι το σπουδαιότερο το οποίο εμείς πάντα πρέπει να καταπολεμήσουμε. Η γυναίκα λοιπόν για να ξεπεράσει αυτόν τον έντονο φόβο, κακά τα ψέματα, όταν φτάσουμε και λέμε για γυναικοκτονίες, ξεκινάει, έχει στάδια, δεν γίνεται από χθες μέχρι σήμερα. Η γυναίκα λοιπόν πρέπει να κάνει αναγνώριση αυτών των χαρακτηριστικών που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ξεκινήσει από την κακοποίηση στην απλή, από ένα χαστούκι, από οτιδήποτε, και να φτάσει στη γυναικοκτονία. Άρα, εφόσον πας έναν άνθρωπο... Η γυναίκα πότε πρέπει να πει το stop και να μιλήσει? Από το πρώτο χαστούκι. Το πρώτο χαστούκι. Φυσικά. Γιατί πάντα διαιωνίζεται αυτό. Πάντα να απευθυνθεί που κατευθείαν περίοδοι. Σε εσάς, στις αρχές. Σε όλους. Και σε ψυχολόγους, πω, δεν ξέρω. Εμείς έχουμε ψυχολόγους οι οποίοι βεβαίως από την πρώτη μέρα έχουμε συνεδρίες όπου πάμε σταδιακά για να αναγνωρίσει και η ίδια γυναίκα ότι πάει κάπου που μπορεί να βοηθηθεί, γιατί πάρα πολλές φορές σκέφτονται, μα εγώ τι θα μου κάνουν άραγε. Έχει απογοητευτεί από τη ζωή, από τους συγγενείς, από τους φίλους, κυρίως από τον άντρα της, και πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά χρειάζονται τη μάνα η οποία θα πρέπει να τα στηρίξει. Άρα λοιπόν το κομμάτι για αυτό που μιλούμε δεν είναι μόνο για τη γυναίκα. Σήμερα μιλούμε έντονα για τη γυναίκα, είναι για την κακοποίηση κατά της γυναίκας. Οι παράμετροι όμως που έχουμε να μιλήσουμε είναι για την οικογένεια. Λοιπόν βοηθήσουμε τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί, τότε θα έχουμε το αποτέλεσμα και χρειάζεται παιδεία, χρειάζεται η οικογένεια να ξεκινήσει από σωστές βάσεις, και γι' αυτό εμείς πάμε και ξεκινούμε και κάνουμε στα σχολεία. Το σχολείο είναι πραγματικά η κυψέλη στην οποία μπορούμε να μπούμε και μάλιστα, να δώσουμε, να γλυκάνουμε την ψυχούλα του παιδιού, το οποίο έχει κακοποιηθεί ποικιλότροπα.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ παραμένω στο γεγονός ότι από κοινού βεβαίως με το Διαγνωστικό Κέντρο και τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου διοργανώνεται ένας καταπληκτικός αγώνας, μοναδικός ως προς τα χαρακτηριστικά του. Εκεί δεν υπάρχουν κόντρες, δεν υπάρχουν έρηδες, δεν υπάρχει αθλητική έχθρα, τη βάζω μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Εδώ το μήνυμα που θα σταλεί μέσα στο Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ ηχηρό και θα φύγει από το Ηράκλειο. Και καλό θα ήταν, Βάλια, όλοι μας να δώσουμε το παρόν. Ακριβώς. Νομίζω όσο περισσότεροι μαζευόμαστε τελικά, όσο ισχυροποιείται αυτός ο πυρήνας του μηνύματος. Είναι αυτό που λέμε το εφαγωνίζεστε. Τόσο πιο αποτελεσματικό θα είναι και τελικά το σύνολο της δράσης. Το εφαγωνίζεστε, η ευγενής άμυλα, όλα αυτά παίζουν καθοριστικό ρόλο στο να δώσουμε, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, το παρόν. Σε έναν αγώνα όπου όλοι είμαστε μία ομάδα. Μάλιστα. Μία ομάδα κατά της κακοποίησης. Αύριο στις 8 το απόγευμα, στο κλειστό γυμναστήριο με Ελίνα Μερκούρη, γυναικείες ομάδες Ηροδόντου και Εργοτέλη. Θα υπάρξει και ένα event νωρίτερα. Το μπλουζάκι που κρατάς και είναι πορτοκαλί χρώμα. Εδώ το έχω και θα το έχω και μέχρι το τέλος της εκπομπής, για να υπενθυμίζω σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, τη δράση του Σαββατοκύριακου. Και είναι πορτοκαλί χρώμα, γιατί το σήμα κατά της κακοποίησης είναι το πορτοκαλί. Ξεχάσα να πούμε ότι έχουμε μοιράσει και φιωγκάκια πορτοκαλί σε όλο το Ηράκλειο. Και βεβαίως ο Ηρόδοτος έχει σταθεί και στο Σύνδεσμο Μελών και Γυναικείων Σωματείων. Κάτι άλλο. Ναι, κάτι τελευταίο και με αυτό να κλείσουμε. Ναι. Ότι μαζί με όλα που μας κάνει ο Ηρόδοτος, και ευχαριστούμε ιδιαίτερα, είναι ότι οι γυναίκες από την Ξενώνα και από αυτές που έρχονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο, κάνουν εξετάσεις δωρεά από τον Ηρόδοτο για οτιδήποτε θέλουν, χρειάζονται. Είναι μια εξαιρετική προσφορά. Τη θεωρώ πως είναι πολύ σπουδαίο γι' αυτό και το. Και καλά κάνετε και το αναφέρετε, κυρία Παχιαδάκη. Αξίζει τον κόπο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες μία-μία. Για να σας δώσω συγχαρητήρια για όλο αυτό που θα κάνετε το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως, στους αρχηγούς των δύο ομάδων. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Με συγχωρείτε για τα ονόματα, αλλά εντάξει, θα σπεύσω. Λοιπόν, και την Ευγενία Μιχελιδάκη και την Αργυρό Γιαννακοπούλου, τις δύο αρχηγούς του Ηροδότου και του Εργοτέλη αντίστοιχα. Να ευχαριστήσουμε την Βάλια Τιμπούη και βεβαίως την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, την πρόεδρο του Συνδέσμου Μελών Γενικών Σωματείων. Να είστε καλά. Θα τα πούμε το Σαββατοκύριακο, θα είμαστε κι εμείς εκεί και θα πω και στη Χριστιανά, μια και λείπει, θα ξεκουραστεί Σαββατοκύριακο να έρθουμε παρέα. Πάρα πολύ. Έτσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.